Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και μάθημα Photoshop. Σήμερα Πέμπτη και σήμερα έχουμε το καθιερωμένο μάθημα. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, σε κουβέντα που είχαμε μία φίλη και βοήθησα, σκέφτηκα να σας κάνω σαν μάθημα το Vanishing Point. Το Vanishing Point είναι ένα φίλτρο στο Photoshop το οποίο σου δίνει διαφορετικές οπτικές και διαφορετική διάσταση. Δηλαδή μπορείς να μετακινήσεις το λογότυπο και να το ουσιαστικά εφαρμόσεις επάνω σε μία επιφάνεια που ίσως είναι λίγο πιο στραβή, εύκολα και γρήγορα. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς θα το κάνουμε και τι θα φτιάξουμε. Θα πάρω ένα κουτί που το κουτί έχει τρεις πλευρές, επάνω, δεξιά και αριστερά. Τώρα εσείς ανοίγετε την επιφάνεια που εσείς θέλετε, εγώ βρήκα αυτή την επιφάνεια γιατί έχει τρεις πλευρές και θα βολέψει καλύτερα να σας δείξω το μάθημα πώς έχει. Ερχόμαστε λοιπόν, βγάζουμε το κλειδάκι από το layer 1, από το layer 0, το background μας. Ουσιαστικά το κουτάκι θα το κρατήσουμε όπως έχει, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ξεφοντάρισμα στο κουτί, εκτός αν θέλετε να το εφαρμόσετε κάπου εσείς που θα χρειαστεί ίσως να είναι από πίσω διάτρητο. Πάμε λοιπόν πώς δουλεύει το Vanishing Point. Ερχόμαστε Filters, ερχόμαστε Vanishing Point ή αλλιώς Control, Alt και V ή στα Mac Alt, Command και V. Πατάμε λοιπόν και μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Δεν πειράζουμε τίποτα από αυτά εδώ πέρα. Ερχόμαστε κάτω από το βελάκι, εδώ ακριβώς, για να κάνουμε νέο plan. Κάνουμε στις γωνίες μας κλικ. Ερχόμαστε στην πρώτη γωνία επάνω αριστερά, κάνουμε το πρώτο κλικ και βλέπετε ότι μας δημιουργεί μια μπλε γραμμή. Ερχόμαστε ακριβώς απέναντι στην άλλη γωνία, κάνουμε κλικ και βλέπετε ότι έχει σχηματιστεί η μπλε γραμμή από τις δύο άκρες που εμείς κάναμε κλικ. Ερχόμαστε, κάνουμε και κάτω και ερχόμαστε και στην γωνία κάτω αριστερά. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα μας έχει δημιουργήσει ένα κουτάκι με πολλά κουτάκια. Τώρα ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο πλάνο που φτιάξαμε. Τώρα, σε περίπτωση που δεν είναι τόσο λεία η επιφάνειά σας, το Vanishing Point θα σας βγάλει κίτρινο ή θα σας βγάλει κόκκινο. Δηλαδή, εάν σε περίπτωση ήταν κάπως έτσι, βλέπετε ότι είναι κίτρινο. Δηλαδή ότι δεν είναι τόσο όρθια ή τόσο σταθερή δηλαδή η επιφάνειά μας. Και αν το τραβήξω λίγο ακόμα, θα δείτε ότι γίνεται κόκκινο. Βλέπετε δηλαδή ότι είναι ουσιαστικά το error του Vanishing Point και σου λέει ότι έχεις κάνει κάτι λάθος, διόρθωσέ το γιατί δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όπως το είχαμε, που είναι πάρα πολύ ωραίο και καλό, και ερχόμαστε τώρα να πάρουμε και τις άλλες δύο πλευρές. Το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα είναι να έρθουμε εδώ ακριβώς επάνω, στη μέση, και να κρατήσουμε το control μας πατημένο. Εάν το κρατήσετε το control πατημένο, βλέπετε ότι κάτω από το βελάκι σχηματίζεται ένα κουτάκι με 4 κουτάκια. Οπότε, αφού το δούμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, απλά με control πατημένο θα σύρουμε το ποντίκι μας προς τα δεξιά. Αν το κάνουμε αυτό, θα δείτε ότι το Vanishing Point μας κάνει μας μεταφέρει να μας δώσει και την επάνω γωνία. Εμείς όμως έχουμε μια κλίση στο κουτί μας, οπότε θα το διαμορφώσουμε λίγο διαφορετικά. Το αφήνουμε έτσι και ερχόμαστε πάνω στη γωνία εδώ και φέρνουμε την ευθεία εκεί. Έχει γίνει κόκκινο, δεν φοβόμαστε όμως, γιατί είναι κόκκινο γιατί η άλλη γωνία δεν είναι ακόμα σωστά βαλμένη. Οπότε τη φέρνουμε μέσα και βλέπετε ότι έχουμε δώσει και την άλλη γωνία. Το φέρνουμε λοιπόν λίγο πιο πάνω, όσο δυνατόν καλύτερα, τόσο το καλύτερο. Ερχόμαστε λοιπόν και στην άλλη γωνία εδώ πέρα για να δώσουμε και αυτή την πλευρά που δεν έχουμε δώσει. Οπότε πάλι με control πατημένο, ερχόμαστε εδώ και το τραβάμε αυτή τη φορά προς τα κάτω. Τώρα εμένα το κουτάκι μου έχει κλείσει και δεν μπορεί να διαμορφωθεί σωστά στις γωνίες, οπότε θα τα αφήσω έτσι, έτσι κι αλλιώς θέλω να σας δείξω λίγο πιο πολύ τις γωνίες που σχηματίσαμε. Έχουμε τώρα λοιπόν τρεις επιφάνειες, 1, 2, 3. Τώρα πατάμε OK και το Vanishing Point ουσιαστικά μας έχει πάρει τις γωνίες μας, τις επιφάνειές μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τώρα τη φωτογραφία ή το λογότυπό μας επάνω στο κουτί μας. Ανοίγουμε λοιπόν File Open, ανοίγουμε τη φωτογραφία είτε το λογότυπο που θέλουμε. Εγώ άνοιξα το λογότυπο του καναλιού. Απλά το επιλέγουμε από εδώ πέρα, να επιλεχθεί το λογότυπό μας. Και τώρα κάνουμε Control και C ή Command C σε Mac. Και ερχόμαστε δίπλα και ξανανοίγουμε το Vanishing Point. Filters, Vanishing Point. Και τώρα κάνουμε Control V. Μόλις κάνουμε Control V, βλέπετε ότι το λογότυπό μας μετακινήθηκε επάνω στο κουτί. Όμως εμείς θέλουμε να το διαμορφώσουμε, να το μεγαλώσουμε, να το μικρύνουμε. Το πώς θα γίνει αυτό? Θα κρατήσουμε πάλι, θα πατήσουμε Ctrl Tab και θα δείτε ότι δημιουργείται το γνωστό σε όλους δεξί κλικ Free Transform. Οπότε ερχόμαστε τώρα και το παίρνουμε και το μεταφέρουμε που θέλουμε στη φωτογραφία. Εάν εγώ το φέρω επάνω, βλέπετε ότι έχει πάρει την κλίση την επάνω πλευρά από το κουτί μας. Δηλαδή ουσιαστικά αν θέλετε να φέρετε το λογότυπό σας επάνω από το κουτί σας,
θα το αφήσετε εκεί και θα είστε εντάξει. Αφού το διαμορφώσετε λίγο, γιατί είναι λίγο μεγάλο. Τώρα, αν θέλετε να το φέρετε κάτω, εάν το μεταφέρετε κάτω, βλέπετε ότι έρχεται την κάτω πλευρά του κουτιού σας. Από την μπροστά πλευρά, το πρόσωπο που βλέπουμε εμείς. Και αν το μεταφέρουμε προς την δεξιά πλευρά, θα δείτε ότι θα πάει δεξιά. Σε περίπτωση που το κάνετε όπως το έκανα εγώ, έχει πάρει την πλευρά ουσιαστικά, τη γωνία, από εδώ. Βλέπετε ότι μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε γωνία, θα το κάνετε έτσι. Σε περίπτωση που θέλετε να το μεταφέρετε σε αυτή τη γωνία και θέλετε να πάει το λογότυπο από τη μία και από την άλλη, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε πρώτα αυτή την πλευρά και μετά αυτή την πλευρά και τελευταία αυτή την πλευρά. Δηλαδή να μην κάνετε πρώτα αυτήν και αυτήν, να κάνετε αυτήν και αυτήν. Τώρα, αφήνω το λογότυπο στη μία πλευρά και πατάω Enter. Το λογότυπό μου έχει μείνει επάνω στο κουτί μου. Έρχομαι δίπλα, ξανακάνω την ίδια διαδικασία, Ctrl C ή Command C αντίστοιχα για Mac. Ερχόμαστε πάλι filters, ερχόμαστε vanishing point και κάνουμε πάλι Ctrl D. Ερχόμαστε πάλι, πατάμε Ctrl Tab για να γίνει το γνωστό 3D Transform και το φέρνουμε δίπλα. Τώρα, ερχόμαστε από εδώ από τη γωνία, το περιστρέφουμε και με το Shift πατημένο το μικραίνουμε και το φέρνουμε στην ίδια ευθεία που είναι το άλλο. Οπότε μπορείτε στο κουτί σας να προσθέσετε όσες γωνίες θέλετε. Βλέπετε ότι μπορείτε να τα αφήσετε και πάνω στη γωνία όπως είπαμε και μπορεί να γίνει και καλά ότι επάνω διπλώνει με την κάτω. Θα το αφήσω εδώ, θα πατήσω Enter και βλέπετε ότι μεταφέρθηκε στις δύο γωνίες το λογότυπο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησε. Είναι ένα εύκολο τρικάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε πράγματα πάνω σε γωνίες. Θα μπορέσει να σας βοηθήσει αν θέλετε να δώσετε και βάθος. Οπότε με το Vanishing Point θα μπορέσετε πάνω σε μια γωνία να σχηματίσετε, να κολλήσετε κάτι, να βάλετε κάτι και να δώσετε την αίσθηση ότι είναι όντως πραγματικό. Ή αν θέλετε να φτιάξετε κάποια μακέτα ή κάποιο κουτί ή κάποιο χαρτόκουτο και θέλετε ας πούμε να βάλετε το λογότυπο επάνω και να είναι το μισό στην μια γωνία και το άλλο μισό στην άλλη, αυτός ο τρόπος θα σας βοηθήσει πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, να είστε καλά, κάντε subscribe όταν βοηθάει, κάντε like επίσης, να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο μάθημα.